Είμαι ο Greek Zer της καρδιάς σας. Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα unboxing το οποίο θα κάνουμε μαζί. Εσείς μην ξεχάσετε να εγγραφείτε. Μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούριο βίντεο που ανεβαίνει. Είμαστε εδώ, σε άλλο χώρο. Βλέπετε ότι έχω μπροστά μου αυτή τη στιγμή αυτό εδώ πέρα. Το πιάνω προσεκτικά για να είμαστε σίγουροι ότι θα μπορέσει να βγει από το κουτί ασφαλώς. Λοιπόν, το συγκεκριμένο είναι μία ηχομπάρα από την LG, είναι το μοντέλο S80 QI, είναι μία ηχομπάρα με τριπλά ηχεία τα οποία χτυπάνε προς τα πάνω, όπως επίσης έχει και ασύρματο subwoofer. Θα τα ανοίξουμε όλα, θα τα δούμε. Η συγκεκριμένη ηχομπάρα και καλά είναι ρυθμισμένη σε συνεργασία μαζί με την Meridian για να μπορούμε να έχουμε έναν καλύτερο ήχο όσον αφορά το high definition. Επίσης έχει κάποια πολύ οικολογικά στοιχεία γιατί όλες οι εταιρείες πλέον πατάνε πάνω σε αυτό. Είναι φτιαγμένα τα σώματά της, το σώμα της πάνω κάτω από πλαστικό το οποίο προέρχεται από ανακυκλωμένο πλαστικό βασικά. Όπως επίσης το δίχτυ το οποίο έχει η ηχομπάρα και την καλύπτει είναι φτιαγμένο και αυτό από ανακυκλωμένα μπουκάλια. Πάμε λοιπόν να το ανοίξουμε, να το δούμε. Εδώ πέρα σε αυτό το ύψος είναι η ηχομπάρα και εδώ πέρα είναι φτιαγμένο, είναι συσκευασμένη το γούφερ. Τα φτιάχνουν με αυτόν τον τρόπο, επίσης γιατί θέλουν να πατάνε ξανά πάνω στο οικολογικό και καλά για μικρότερες συσκευασίες, τα οποία φτιαγμένα όλα αυτά είναι από χαρτοπολτό. Πάμε λοιπόν να τα ανοίξουμε όλα γιατί έχω πάρα πολύ περιέργεια να τα δω. Έχουμε βέβαια ακριβώς πίσω από την κάμερα αυτή τη στιγμή και τον Φρίαδα, ο οποίος θα έρθει κάποια στιγμή από μπροστά για να μας βοηθήσει, γιατί είναι δικιά του ηχομπάρα και αυτός θα την κρατήσει, άρα πάμε να τα ανοίξουμε όλα. Αυτό γενικότερα σαν κουτί είναι βαρύ, δεν είναι ελαφρύ. Αυτό εδώ πέρα σαν μηχάνημα γενικότερα είναι μεγάλο σε μέγεθος. Όσον αφορά τώρα τα μεγέθη, τα έχω βρει εδώ πέρα και θα σας τα πω. Έχουμε η ηχομπάρα σε χιλιοστά είναι 1000, άρα είναι 1 μέτρο σε μήκος. Είναι 63, άρα είναι 63 χιλιοστά σε ύψος. Ενώ όσον αφορά το βάθος της, είναι 135 χιλιοστά. Δεν είναι μικρή γενικότερα. Βλέπετε εδώ πέρα το Φρίαδα, ο οποίος τη βγάζει έξω την ηχομπάρα για να μπορέσουμε να την τοποθετήσουμε. Άρα λοιπόν, είναι αυτό εδώ πέρα το μέγεθος που βλέπετε αυτή τη στιγμή. Αυτό είπαμε ότι είναι 1 μέτρο. Γενικότερα αυτό υπολογίστε, σύμφωνα με την LG, ότι ταιριάζει σε τηλεοράσεις 55 ίντσες μέχρι 65. Και πάμε να βγάλουμε και το γουφεράκι, το οποίο δεν είναι γουφεράκι αλλά είναι γουφεράρα. Λοιπόν, στο γουφεράκι να σας πω λίγο επίσης τις διαστάσεις. Σε χιλιοστά και αυτό είναι 201,7 επί 407 επί 403. Τα συγκεκριμένα γενικότερα δεν είναι ελαφριά. Η ηχομπάρα υπολογίζει ότι έχει ένα βάρος 4,5 κιλά. Εσύ φυσικά και δείχνεις. Τα βιβλιαράκια. Η ηχομπάρα λοιπόν είναι 4,5 κιλά. Το γούφερ έχει βάρος 10 κιλά. HDMI το καλώδιο. Ναι, το περιέχει. Αυτό το HDMI το καλώδιο, κάπου το λέει, είναι το HDMI το high speed, HDMI high speed cable included. Λογικά για να λέει HDMI high speed σημαίνει ότι είναι είτε 2,1 είτε 2,2. Και άλλο manual. Η ηχομπάρα επίσης υποστηρίζει Wi-Fi 2,4 και 5, τις δύο συχνότητες αυτές. Συνδέεται με το woofer στη συχνότητα των 5 GHz, όπως επίσης έχει Bluetooth 5, ρεύμα. Αυτό είναι για το ρεύμα. Ωραία. Bluetooth 5, υποστηρίζει ήχο high definition, δηλαδή μιλάμε για 96. Και άλλο ρεύμα. Εντάξει, έχουμε δύο ρεύματα γιατί είναι δύο ξεχωριστά μηχανήματα. Εδώ είναι η βάση που έχει σε περίπτωση που θέλουμε να το βάλουμε στον τοίχο. Θα το ανοίξουμε μετά. Έχω ψάχνω να βρω λίγο αυτό με το high definition, είναι το κλασικό βέβαια που έχουν όλα πια. 9624 ή 2496. Λοιπόν, ρυθμός δειγματοληψίας 96 kHz και βάθος 24 bit. Υποστηρίζει λοιπόν high resolution. Είναι 4K pass-through, άρα λοιπόν το συγκεκριμένο δεν μας κόβει καθόλου Dolby Vision και HDR γιατί υποστηρίζει τα συγκεκριμένα. Σαν ήχο η LG μας λέει ότι είναι 3-1-3 και καλά επειδή χτυπάει και προς τα πάνω
δημιουργεί ένα εικονικό περιβάλλον, οπότε είναι σαν να σου δημιουργεί και ηχεία από πίσω. Το λέει κάπως έτσι, είναι στα 480 βατ ο ήχος του και είναι 40-40 και 45 και άλλα 220 που είναι το woofer, οπότε πάμε συνολικά στα 480. Εδώ έχουμε το τηλεχειριστήριο για να μπορούμε να το χειριζόμαστε. Ωστόσο, επειδή το συγκεκριμένο είναι LG και η τηλεόραση που είναι κρυμμένη πίσω από το κουτί επίσης είναι LG, αυτά συνδέονται μεταξύ τους και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα τηλεχειριστήριο για να τα ανοίγουμε και τα δύο, όπως επίσης μπορούμε με το ίδιο τηλεχειριστήριο να ανεβοκατεβάζουμε, να αυξομειώνουμε δηλαδή την ένταση του ήχου. Σπαστικό και δύσκολο το να ανοίξεις το τηλεχειριστήριο. Επίσης, είναι το ίδιο περίπου με τις τηλεόρασεις. Ωραίο φαίνεται. Πολύ λιτό, πολύ... Πολύ λιτό, πολύ απέριτο, ωραίο μαύρο χρώμα. Όπως επίσης για εσάς που είστε παίκτες σε παιχνίδια PlayStation, Xbox και τέτοια, η συγκεκριμένη ηχομπάρα υποστηρίζει VRR και ALLM. Εσείς που τα χρησιμοποιείτε ξέρετε πάρα πολύ καλά τα συγκεκριμένα πώς λειτουργούν. Εγώ στα πολύ γρήγορα που το έχω ψάξει λίγο, απλά έχει να κάνει με το ρυθμό ανανέωσης των frames για να μπορεί αυτό να προσαρμόζεται ανάλογα με το περιεχόμενο και να μην έχετε απώλειες και να μην χάνετε και όλα αυτά. Γενικότερα, από ό,τι έχω καταλάβει, πρέπει να είναι πάρα πολύ χρήσιμο για όλους εσάς. Βλέπετε εδώ πέρα ότι έχω το κινητό αγκαλιά για να μπορούμε να τα βλέπουμε όλα, γιατί αν μη τι άλλο, δεν είναι πληροφορίες όλες αυτές τις οποίες μπορώ να τις θυμάμαι απ' έξω και να σας τις λέω. Και επίσης έχει στη συσκευασία και δύο βίτες, σε περίπτωση που θέλετε να το κολλήσετε στον τοίχο και να το κρεμάσετε. Όντως είναι γι' αυτό. Ναι. Έχει δύο βιτάκια για τη βάση. Α, έχει και βάση. Ναι. Και μπαίνει πώς η βάση. Λογικά μπαίνει. Το αγκαλιάζει από πίσω. Και βασούλα. Τι φασούλα, βασούλα. Α, είναι... Α, πάρα πολύ έξυπνο. Ναι, γιατί μπορεί την τηλεόραση να την έχετε τοποθετημένη στον τοίχο και να θέλετε και η ηχομπάρα να μπει ακριβώς από κάτω. Σωστό. Επίσης, η LG έχει και μία λειτουργία την οποία τη λέει TV Mode Sound Share. Είναι και καλά ένα καινούριο πράγμα το οποίο έχει ξεκινήσει η LG, όπου η ηχομπάρα ξεκινάει και χρησιμοποιεί τον επεξεργαστή της τηλεόρασης. Έχω την αίσθηση βέβαια ότι αυτό το κάνει από έναν συγκεκριμένο επεξεργαστή και μετά, δηλαδή νομίζω ότι το κάνει από τον α9 και μετά, αλλά χρησιμοποιεί τον επεξεργαστή της τηλεόρασης για να μπορέσει να επεξεργάζεται τον ήχο τον οποίον η ίδια αναπαράγει, ούτως ώστε να τον προσαρμόζει αναλόγως το περιεχόμενο το οποίο παίζουμε. Αν βλέπουμε ταινία, αν βλέπουμε ειδήσεις, αν βλέπουμε αθλητικό περιεχόμενο, αυτό είναι το TV Sound Mode Share. Εγώ θα σας σηκώσω λίγο το woofer για να το δείτε. Λοιπόν, το woofer-άκι έρχεται μέσα σε αυτήν εδώ πέρα τη συσκευασία, επειδή δεν το πιάνει η κάμερα. Θα το ανοίξουμε λίγο εδώ πέρα για να το δούμε. Και εννοείται ότι όπως βλέπετε είναι λίγο τεραστίων διαστάσεων. Θέλει οπωσδήποτε δύο άτομα. Δείτε το λίγο από εδώ. Από εδώ είναι καλυμμένο με ύφασμα. Εδώ από κάτω πάλι είναι ένα ηχείο. Έχει από εδώ πέρα πάνω μία τρύπα που είναι... Αυτά νομίζω έχουν να κάνουν για τον αέρα. Και έχει και από την... Όχι, αυτό. Έχει λοιπόν εδώ την τρύπα που αυτό έχω την αίσθηση ότι έχει να κάνει με τον αέρα, γιατί καθώς κινείται το ηχείο αναγκαστικά χρειάζεται αέρα για να μπορεί να παράξει τον ήχο. Ενώ από την πίσω πλευρά, από εδώ πέρα που βλέπετε να κοιτάζω εγώ αυτή τη στιγμή, έχει την πρίζα. Όπως επίσης, αν σας το δείξω εδώ, λέει pairing. Αυτό είναι που πατάμε τα κουμπιά για να μπορέσει να συνδεθεί ασύρματα με το ηχείο, με την ηχομπάρα, ούτως ώστε το συγκεκριμένο να μπορεί να παίζει κανονικά. Από αυτή την πλευρά δεν έχει κάτι, από κάτω δεν έχει κάτι. Αυτό είναι όντως βαρύ. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε και την ηχομπάρα, να τη βγάλουμε από τη συσκευασία της, για να τα δούμε και αυτά όλα. Αυτή εδώ πέρα λοιπόν είναι και η ηχομπάρα. Πάμε να την ανοίξουμε και πάμε να τη δούμε. Δείτε την αρχικά από μακριά πώς φαίνεται. Είναι αυτό που βλέπετε εδώ. Δείτε το και από πάνω που έχει τα ηχεία. Αυτά λοιπόν εδώ πέρα είναι τα τρία ηχεία τα οποία έχει μέσα, ενώ από πίσω εδώ είναι που μπαίνει το ρεύμα.
Εδώ, θα το βάλω λίγο και κρατάω τσουβάλι. Εδώ είναι που αν έχουμε συνδέουμε την οπτική ίνα, σε αυτό εδώ πέρα το σημείο συνδέεται το HDMI in, το HDMI TV, το οποίο είναι και eARC. Αυτό είναι που μας επιτρέπει να μπορούμε να χειριζόμαστε τηλεόραση και ηχομπάρα μαζί. Και εδώ είναι που έχουμε και ένα USB για να μπορούμε να συνδέουμε κάποιο στικάκι, ούτως ώστε να μπορούμε να παίζουμε ήχο. Από πίσω γράφει DTSX, IMAX Enhanced, συμβατό με Dolby Vision, Dolby Atmos, Bluetooth και HDMI. Πάμε λοιπόν τώρα να τοποθετήσουμε το συγκεκριμένο μπροστά από την τηλεόραση, να δούμε ακριβώς πώς πιάνει. Το συγκεκριμένο επίσης, που ξέχασα να σας το πω και το βλέπω τώρα, υποστηρίζει το AirPlay, υποστηρίζει, αν θυμάμαι καλά, το λέει εδώ, Alexa. AirPlay το 2. Δεν ξέρω τώρα ποια είναι η διαφορά με τα συγκεκριμένα. Υποστηρίζει χειρισμό με Alexa, υποστηρίζει χειρισμό μέσω της Google με το OK Google. Δεν έχει μικρόφωνο το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να μιλήσουμε στην Alexa ενσωματωμένο όπως και στην Google, άρα το κάνουμε από συμβατές εφαρμογές. Δείτε το εδώ πέρα πώς φαίνεται ακριβώς μπροστά από την τηλεόραση όσον αφορά το μέγεθος. Δείτε το λίγο και στο πλάι. Αυτό σας το δείχνω κυρίως για να μπορέσετε να καταλάβετε το πόσο πολύ από την τηλεόραση όσον αφορά την εικόνα μπορεί να σας καλύπτει. Σας το δείχνω εγώ εδώ. Δείτε το. Γενικότερα δεν θεωρώ ότι θα έχουμε πρόβλημα, αλλά η αλήθεια είναι ότι θα φανεί στη χρήση. Το woofer εννοείται επίσης εκ των πραγμάτων θα μπει από το πλάι. Υπολογίστε, όπως το είπαμε και προηγουμένως, ότι χρειαζόμαστε 2 πρίζες για το ρεύμα, άρα πρέπει να φροντίσετε το πολύπριζό σας να έχει πρίζες. Οι πρίζες του επίσης, αν το δείτε, όπως σας το δείχνω αυτή τη στιγμή στην εικόνα, είναι με γωνίες. Αυτό, για να σας πω την αλήθεια, εξυπηρετεί πάρα πολύ, γιατί δεν πιάνουν όγκο και μπορούμε να τις τοποθετήσουμε και να βολέψουν πραγματικά για να γλιτώσουμε χώρο από την πίσω πλευρά. Λίγα λεπτά μετά, λίγα βασικά πολλά λεπτά μετά, έχουμε συνδέσει το μηχάνημα εδώ πέρα όπως βλέπετε, έχουμε συνδέσει εδώ πέρα επίσης το woofer, κάποιες πολύ μικρές λεπτομέρειες. Όταν μπουν όλα στο ρεύμα, πατάτε από πίσω, βασικά ελέγχετε ότι στο woofer από πίσω αναβοσβήνει η λιχνία στο pairing πράσινη. Εφόσον αναβοσβήνει η λιχνία στο pairing πράσινη, ανάβετε την ηχομπάρα. Αυτά τα δύο συνδέονται μόνα μεταξύ τους. Και με το που συνδεθούν όλα αυτά, η πράσινη λιχνία που αναβοσβήνει γίνεται αναμένη πράσινη σταθερά. Από εκεί και πέρα. Επίσης κάποιες πολύ μικρές λεπτομέρειες. Αν την ηχομπάρα, όχι αν, όταν την ηχομπάρα τη συνδέσετε στην τηλεόραση, προσέχετε και στην τηλεόραση να τη συνδέσετε στο HDMI που γράφει ARC, όπως επίσης στο HDMI, προφανώς στην ηχομπάρα το συνδέεται και αυτό στην ίδια θύρα. Εφόσον συνδεθούν, για να μπορέσει η τηλεόραση να βγάζει τον ήχο από την ηχομπάρα, πρέπει μέσα από τις ρυθμίσεις να επιλέξετε τώρα στο μενού της συγκεκριμένης τηλεόρασης, στην έξοδο του ήχου που λέει εδώ πέρα, πρέπει να επιλέξετε HDMI ARC. Με το που το επιλέξετε το συγκεκριμένο, γυρίζει τον ήχο στην ηχομπάρα. Μικρή λεπτομέρεια για να μην μπερδευτείτε κι εσείς και ψάχνεστε όπως ψαχνόμασταν εμείς, όταν η ηχομπάρα συνδεθεί και ο ήχος βγαίνει από αυτήν. Η LG τηλεοράσεις, οι υπόλοιπες δεν ξέρω τι ακριβώς θα κάνουν και τι θα δείχνουν. Όταν λοιπόν συνδεθούν αυτά τα δύο μεταξύ τους, στις LG της τηλεοράσεις, το τονίζω επανειλημμένα, βλέπετε ότι εδώ πέρα αυτή τη στιγμή, ενώ εγώ αυξομειώνω τον ήχο, παίζει ένα συν-πλην. Αυτό σημαίνει ότι ο ήχος βγαίνει από την ηχομπάρα. Εάν ωστόσο έρθω εγώ στις ρυθμίσεις του ήχου και επιλέξω σαν έξοδο το ενσωματωμένο ηχείο της τηλεόρασης, αυτό σας το κάνω απλά για τη διαφορά, βλέπετε κατευθείαν ότι εδώ πέρα στην τηλεόραση αρχίζει και μου δείχνει κατευθείαν και την ένταση στην οποία είναι ο ήχος αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι ένα πολύ βασικό χαρακτηριστικό, σας το λέω και το τονίζω γιατί εμείς για κάποιο λόγο μπερδευτήκαμε. Οπότε λοιπόν, να το ξέρετε, όσοι έχετε LG τηλεοράσεις, μεγάλη ένδειξη το συγκεκριμένο. Τώρα, όσον αφορά τον ήχο τον οποίο βγάζει η ηχομπάρα, έχω συνδέσει εγώ το κινητό εδώ πέρα με το Bluetooth, το οποίο θα επιλέξω από πάνω για να μπορέσει να συνδεθεί με το κινητό. Και θα σας βάλω εγώ αυτή τη στιγμή επίσης να ακούσουμε ένα τραγούδι. Έχω ρυθμίσει από το κινητό, όταν αυξομειώνω την ένταση από εδώ, να συντονίζεται απευθείας με τον ήχο που βγάζει η ηχομπάρα. Οπότε λοιπόν πάμε να το ακούσουμε. Βάζω ένα άλλο τραγούδι.
γενικότερα ο ήχος είναι πάρα πολύ καλός. Επίσης, να ξέρετε ότι η ηχομπάρα ELG για την ηχομπάρα για κινητά με Android, όπως επίσης για κινητά με iOS, προσφέρει μια εφαρμογή η οποία λέγεται LG Soundbar. Την εγκαθιστούμε. Πρέπει να είναι στο Wi-Fi δίκτυο το κινητό συνδεδεμένο. Εντοπίζει κατευθείαν την ηχομπάρα, συνδέεται μέσα από την εφαρμογή. Εφόσον γίνει η σύνδεση, μπορούμε να δούμε και να επιβεβαιώσουμε ότι εκτός από την ηχομπάρα, η οποία είναι σε λειτουργία σωστά, έχει ήδη συνδεθεί και το subwoofer. Άρα λοιπόν από εκεί δεν έχουμε κάποιο θέμα και μπορούμε αυτά να τα βεβαιώνουμε. Και επίσης μπορούμε μέσα από την εφαρμογή να ενεργοποιήσουμε τη λειτουργία που έχει η ηχομπάρα ενσωματωμένη, ούτως ώστε να κάνει calibration στον ήχο, αναπαράγει κάποιους ήχους και καταλαβαίνει ακριβώς το δωμάτιο για να μπορέσει να ρυθμίσει την ηχομπάρα αντίστοιχα στον ήχο που θα βγάζει και να μπορεί να παίζει το καλύτερο περιεχόμενο ανάλογα με το αν θα παίζουν ειδήσεις, τηλεόραση, ταινίες ή οτιδήποτε. Γενικότερα η συσκευασία είναι εύκολη στην μετακίνηση, είναι βαριά ωστόσο, γιατί αναφέραμε προηγουμένως τα κιλά τα οποία είναι και η ηχομπάρα και το subwoofer, 4,5 και 10 αντίστοιχα. Σαν ήχος είναι πάρα πολύ καλός, HDMI, High Definition ήχος, ERC για να μπορούμε να σετάρουμε και να ρυθμίζουμε τα πάντα με ένα τηλεχειριστήριο, όταν κλείνουμε την τηλεόραση να κλείνει και αυτό, όταν ανοίγουμε την τηλεόραση να ανοίγει και αυτό αντίστοιχα. Bluetooth 5, AirPlay 2, Alexa, OK Google και γενικότερα είναι πάρα πολλά τα καλούδια τα οποία έχει. Εσείς εννοείται πως αν χρειαστείτε οτιδήποτε μπορείτε να μου το γράψετε στα σχόλια για να το δούμε, να το ελέγξουμε, να το σετάρουμε, να το τσεκάρουμε, να κάνουμε τα πάντα. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε, μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούργιο βίντεο που ανεβαίνει. Από εμένα, το Greek Jar της καρδιάς σας και τον Φρίαδα που είναι πίσω από την κάμερα αυτή τη στιγμή και έρχεται από μπροστά. Καλή συνέχεια, να προσέχετε, να περνάτε καλά, να μένετε ασφαλείς. Σας χαιρετούμε. Γεια σας.